Ανεξήγητα φαινόμενα, δεν ξέρουμε. Κέρδισαν όλοι. Πώς θα πες φοιτητικές εκλογές. Εκλογές από το πρωί. Φοιτητικές εκλογές. Ναι. Κύριε Σπίρτζη, συγγνώμη. Τον κύριο Μανουσάκη. Είναι τα φαινόμενα, είναι χαοτική φυσική. Α, είναι χαοτική φυσική, λέτε. Ο κύριος Σπίρτζη πήρε το λόγο, όπως καταλάβατε, μόνο του. Γεια σας, κύριε Σπίρτζη. Καλημέρα σας. Λοιπόν, μαζί μας τότε και ο κύριος Κώστας Πουλακίδας, ο συνάδελφός μας. Γεια σας, Κώστα. Καλημέρα. Μπορούμε να συνδεθούμε και με τον Τάσο, τον παπά. Ναι, βεβαίως. Και τον Τάσο παπά είναι μαζί μας. Λοιπόν, εδώ ένα. Καλημέρα, Τάσο. Καλημέρα. Πολύ εμπειρικοί δύο και στα προφανώς και στα του ΣΥΡΙΖΑ και ο Τάσος και εσύ, Κώστα μου, ξέρετε πολύ καλά. Γενικότερα, ναι. Πριν πάμε στον κύριο Σπίρτζη, να μας δώσει μια εικόνα ο Κώστας. Κέρδισε κάποιος θες, δεν έχω καταλάβει. Ποιος κέρδισε. Λοιπόν, να το εξηγήσουμε το πρόβλημα ποιο είναι. Δεν έχουμε ψηφοφορίες με ψηφοβέλτια, με δύο διαφορετικά ψηφοβέλτια, οπότε είναι μια ενιαία λίστα. Άρα. Δεν μπορούμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Α, το ποιος είναι πιανού δηλαδή είναι τώρα. Το ποιος είναι. Ακριβώς. Αυτό θα παίρνουν την ευθύνη τα επιτελεία της κάθε πλευράς. Ναι. Και τα δύο επιτελεία βγαίνουν πάνω κάτω το ίδιο αποτέλεσμα. Κερδίσανε, ο καθένας λέει κέρδισε με ένα ποσοστό της τάξης του 60, περίπου 65%. Τάσο. Σαρωτικά λέει ότι κερδίσανε. Ο καθένας λέει την πλευρά του κέρδισε σαρωτικά. Ότι ήταν μικρά έτσι. Έχω κάνει. Έχουμε περίπτωση φοιτητικών εκλογών. Δάπλα. Ναι. Και οι δύο ισχυρίζονται και τα τελευταία αρκετά χρόνια που δεν υπάρχει ΕΦΕ, γιατί δεν υπάρχει ένας μηχανισμός αξιολόγηση κατά μέτρηση περάνω υποψιών και σκοπιμοτήτων. Εδώ το ενδιαφέρον είναι ότι και οι δύο πλευρές λένε ότι κέρδισαν με το ίδιο ποσοστό. 67%. Ναι. Αυτό είναι σαρωτική νίκη όμως είναι. Δεν είναι. Εγώ διάβασα ότι μία ανάρτηση που λέει ότι στην Ψήμηθο 67-0 ο Κασελάκης. Τρολιά, έτσι. 87-0. 87-0. 87 ήταν. Συγγνώμη. Το 67% της πλευράς Κασελάκη είναι συμπαγές. Είναι όλοι κασελακικοί. Ναι. Όπως ισχυρίζεται η πλευρά Κασελάκη. Το 67% της πλειοψηφίας πρέπει να μοιραστεί σε 4 υποψηφίους. Έτσι δεν είναι. Ορθόν. Για να δούμε, κύριε Σπίρτη, τελικά εσείς θα μας πείτε ποιος κέρδισε. Λοιπόν. Ακούστε, κέρδισε κατά την άποψή μου μία διαδικασία που έθεσαν τα συντεταγμένα τα όργανα της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Να βγάζει δηλαδή την ώρα που γινόταν καταμέτρηση στις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ το ποιοι σύντροφοι και συντρόφισσες μας εκλέχτηκαν για σύνεδροι. Να βγάζει διαρροές στο επιτελείο του Στέφανου Κασελάκη ότι έχει 78% στους συνάδελφους σας. Λες και είναι εθνικές εκλογές. Μόνο που στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε μη συγκροτημένη ΕΦΕ. Σε δύο εβδομάδες υπάρχει συνέδριο και εκεί νομίζω θα αποκαλυφθούν όλα, αν και αποκαλύφθηκαν από χθες. Διότι σε μία από τις μεταμεσονύχτιες αναρτήσεις που συνηθίζει ο Στέφανος Κασελάκης, επί της ουσίας τι κάνει, χτίζει άλοθη για να βγει να συνεχίσει το καταστροφικό έργο σε σχέση με την αποδόμηση του ΣΥΡΙΖΑ, να προειδεάζει δίθεν για κοψίματα πάλι και όλα τα υπόλοιπα που καταγγέλει όλο τον κόσμο. Τα κοψίματα έχουν να κάνουν με μία επιτροπή. Η επιτροπή νομιμοποίησης. Πώς λέγεται αυτή, αυτή η επιτροπή. Δεν είναι το ρινό αυτή. Είναι επιτροπή. Πάντα υπάρχει αυτή η επιτροπή. Αυτή η επιτροπή παίρνει τα αποτελέσματα, βλέπει τις καταγγελίες που πιθανά να έχουν γίνει και επί της ουσίας πιστοποιεί τον κατάλογο. Επί της εκλογής, φαντάζομαι. Επί της εκλογής, ναι. Δηλαδή το αν η Σταυρή είναι σωστή είναι λάθος. Όχι επί των πολιτικών απόψεων. Μπορεί να όχι, βέβαια. Αλλά υπάρχουν καταγγελίες από το ρεπορτάζ που κάνουν συναδελφοί σας. Σε μία σειρά από οργανώσεις που έγιναν από την πλευρά της ομάδας του Στέφανου Κασελάκη, πράγματα που ντροπιάζουν το χώρο μας και θα ντρόπιζαν και κάθε κόμμα. Εδώ πήγε η αστυνομία, διαβάζω. Σαλαμίνα, εδώ διαβάζω ότι έπεσε σπροξήματα. Ακριβώς. Σωματική βία. Γιατί μου λέγε ένας άνθρωπος το βράδυ: έχω ζήσει διάσπαση με τον Κουβέλη, διάσπαση με τον Αλαβάνο, διάσπαση έτσι, με τον. Έτσι ακριβώς είναι. Με όλους, με τον Λαφαζάνη. Τέτοια όχι και βία, μου λέει, σπροξήματα. Ακριβώς. Ναι. Έγιναν διαπράγματα. Έγινε στο Κοροπή από το συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής προς ένα σύντροφο που είναι και μεγάλη ηλικία, είναι υπερήλικος. Εντάξει, η πλευρά Κασελάκη λέει ότι δεν σήκωναν τα τηλέφωνα, δεν έγινε το ένα, δεν έγινε το άλλο. Καλά, εντάξει τώρα, δεν σήκωναν τα τηλέφωνα. Υπήρχε το παρακέντρο. Δεν βγάζουμε άκρη. Λέει μια πλευρά, τη λέει άλλη. Δεν θα βγάλετε άκρη. Όσο υπάρχει ο τραμπικός κύριος Κασελάκης. Τραμπικός. Ναι, ναι. Δεν θα βγάλετε άκρη.
Όσο ένας άνθρωπος παρουσιάζει το άσπρο μαύρο, παρουσιάζει την αριστερά με θέσεις ακραία δεξίες από αυτές που έχει διατυπώσει, όσο υπάρχει μία λογική μη σεβασμού και του καταστατικού και των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ, είναι προφανές, και αυτός είναι ο στόχος του, να δημιουργεί μία απόλυτη σύγχυση και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και στην κοινή γνώμη. Ναι, αλλά διάβασα, δεν ξέρω αν το ρετάσω, και mail από τους απόδημους, όπου ουσιαστικά είχε δοθεί ένα mail να απευθύνονται, λέει, αν δεν τους είχε πάει ένα link και να ψηφίσουν, όπου λέει ότι γύριζε πίσω το mail. Ναι, δεν υπήρχε ηλεκτρονική διεύθυνση, δεν υπήρχε, αλλά. Δεν ξέρω αν δεν είναι έτσι. Αυτό τα βασικά. Το είδα σε φωτογραφία. Ναι. Να σου πω την αλήθεια, κύριε. Τέτοια μπορεί να συμβούν. Ναι, αλλά. Σε όλα αυτό τα δεν έγινε αυτό. Τι λες, Κωστά, για πες. Α, δεν νομίζω. Για πες μας. Εγώ τα δέχομαι τα ότι μπορεί να γίνει και το επεισόδιο που λέει. Πιθανότατα έχει γίνει. Και κάποια άλλα μικροεπεισόδια. Αλλά δεν ήταν αυτό χθες όλη την ημέρα. Δηλαδή δεν ήταν αυτό το οποίο χαρακτηρίζει τη διαδικασία. Δεν κυριάρχησε ότι όποιος πήγαινε στην οργάνωσή του να ψηφίσει, κάποιος τον έσπρωχνε, κάποιος τον έβριζε, κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Δεν ήταν αυτό. Υπήρχαν περιστατικά. Από αμφότερες ενδεχομένως πλευρές. Και... Όχι, από αμφότερες πλευρές δεν υπήρχαν. Καλά το λέει. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν υπήρχαν από αμφότερες πλευρές. Και δεν υπάρχει αμφότερη πλευρά. Διότι όπως εντοπίσατε και πριν, υπάρχει η ομάδα Κασελάκη με συγκεκριμένα πολιτικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Και από την άλλη, υπάρχουν τέσσερις υποψήφοι πρόεδροι που κανείς δεν έχει δυναμητήσει το κλίμα. Όλοι προσπαθούμε, οι 87 δεν έχουν από τις τάξεις τους κάποιον που να είναι υποψήφιος πρόεδρος. Άρα, ποια είναι η άλλη πλευρά? Η άλλη πλευρά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Υπάρχει ο Στέφανος Κασελάκης που λατρεύει την καρέκλα του Προέδρου και πολλά άλλα. Η Επιτροπή Νομιμοποίησης που θα λέτε ότι πάντα υπήρχε. Πάντα υπήρχε μια επιτροπή. Θα ελέγχει και το πολιτικό προφίλ των συνέδρων. Δηλαδή, ή θα βλέπει μόνο αν. Τι face control είναι αυτό, δεν ελέγχει σύνευρο. Το πολιτικό προφίλ. Τι είναι αυτό, face control, τι είναι. Όχι. Προφανώς όχι. Δεν θα ελέγχει δηλαδή αν ο σύνευρος έχει γράψει στο Facebook του, στα κοινωνικά του δίκτυα, κάτι που είναι απέναντι στις συλλογικές αποφάσεις. Κακώς κόβεται ο Κασελάκης. Αν ορίστε. Κακώς κόβεται ο Κασελάκης, αν έχω γράψει εγώ. Τι κακός λέω, κακός κόβεται ο Κασελάκης στις εκλογές. Αυτό είναι Facebook. Θέση ενός ανθρώπου. Ναι. Δεν σας αφορά. Όχι. Δεν θα κοπούν τέτοιοι άνθρωποι. Για τι είναι. Όχι. Αυτά ο Κασελάκης θα κάνει. Ο Κασελάκης έβαζε μέλη. Συγγνώμη, κύριε Παπά, να ολοκληρώσω λίγο. Ο Κασελάκης έβαζε μέλη από όλη την Ελλάδα, ασύνδετα μεταξύ τους, να κάνουν καταγγελίες για διαγραφή και δική μου και άλλων στελέχων. Πρόσφατα τη Όλγα Γεροβασίλη, του Κώστα Ζαχαριάδη και άλλου. Έλα, Τάσο. Ναι, κύριε Παπά, συγγνώμη. Κύριε Σπύριτζη, αν ο κύριος Κασελάκης κάνει όλα αυτά που του χρεώνεται, τα αντιδημοκρατικά, τα αντικαταστατικά, τα αυταρχικά, γιατί δεν τον παραπέμπεται με το ερώτημα της διαγραφής στα αρμόδια όργανα του κόμματος? Ποιος είπε ότι δεν έχει παραπέμπει? Έχει γίνει. Έχει γίνει αυτό. Καταρχάς έχει γίνει από μένα όταν έγινε καταγγελία σε μένα. Τουλάχιστον, για πέντε. Η Επιτροπή Διοντολογίας. Αυτά θα ρωτήσετε τον πρόεδρο. Θα ρωτήσετε τον πρόεδρο της Επιτροπής Διοντολογίας που αρνήθηκε να ασχοληθεί με το θέμα. Τι είναι δηλαδή, το έκανε επίτηδες. Αρνήθηκε να μπει στη διαδικασία. Γίνεται δηλαδή, συγγνώμη. Γίνεται καταγγελία για τον κύριο Κασελάκη. Με συγχωρείτε. Από τον κύριο Σπίτζη και από τον κύριο Μουμουλίδη. Μπράβο, το θυμάμαι. Τον κύριο Μουμουλίδη, ναι. Και από άλλους έχει βγει. Δεν έχουν φτάσει στην Επιτροπή, όμως δεν έχουν συζητηθεί. Οι δύο δικές σας νομίζω έχουν συζητηθεί. Όχι, δεν έχουν συζητηθεί. Θα έπρεπε να έχει συζητηθεί στην Επιτροπή Διοντολογίας και να έχει διαγραφεί ο Κασελάκης. Βεβαίως. Υπάρχουν τουλάχιστον πέντε θέματα από τη δική μου καταγγελία που έπρεπε, αν μη τι άλλο, να έχει ασχοληθεί και να έχει απαντήσει. Αν μη τι άλλο. Ωραία, κύριε Σπύριτζη. Και πριν τη Μόφη. Πριν την απόφαση για τη Μόφη. Από τη στιγμή που δεν έχει διαγραφεί ο κ. Κασελάκης, παραμένει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και εφόσον παραμένει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να είναι και υποψήφιος πρόεδρος, λοιπόν. Όπως μπορούν να είναι όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Παπά, το ερώτημα είναι το εξής. Θα ίσχυε αυτό. Είναι το εξής. Ο κ. Κασελάκης είπε ότι εάν είμαι υποψήφιος και χάσω, θα παραμείνω στο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν μου απαγορευτεί να είμαι υποψήφιος. Ποια μέρα το είπα? Ρευστοποιείτε το κόμμα. Όχι, κύριε και Παπά. Δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ούτε για μένα ούτε για αυτούς. Ποια μέρα το είπα αυτό? Γιατί εγώ χθες άκουσα άλλο σε εκπομπή μεγάλου καναλιού πρωινή. Μιας και καταγγέλει τη διαπλοκή, δηλαδή εμείς που ερχόμασταν, παραδείγματος χάρη στο Open σε άλλα κανάλια, μας κατήγγειλε ότι μας καλούν οι καναλάρχες για να υπηρετήσουμε την διαπλοκή. Χθες που ήταν και η μέρα των εκλογών και όλο αυτό το διάστημα υπάρχει καρέ του Κασελάκη στα κανάλια.
Λοιπόν, άρα το ερώτημα είναι ποια μέρα το είπε. Χθες, που ήταν και η διαδικασία, η μέρα διαδικασίας εκλογής συνέδρων, ήταν σε πρωινή εκπομπή πάνω από μία ώρα. Πάνω από μία ώρα, κύριε Παπά. Και είπα ακριβώς τον άποδο. Το ξέρω, το ξέρω. Επομένως, ποια μέρα μου λέτε ότι είπε ότι θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Τη Δευτέρα, την Τρίτη, την Πέμπτη. Ναι. Γιατί κάθε μέρα. Το είπε κάποιο. Λέει άλλο Στεφανίδη. Το είπε κάποια στιγμή. Το είπε, Αυτό. Κάποια στιγμή το είπε. Και μετά, χθες λοιπόν, είπε άλλο. Αν όμως ο κύριος Κασελάκης, είναι ξένο σώμα και ουρανοκατέβατος όπως τον, τον λέει η πλειοψηφία, γιατί δεν του επιτρέπεται να είναι υποψήφιος και να τον κερδίσει η πλειοψηφία στην κάλπη. Θα σας πω, κύριε Παπά. Διότι τα κόμματα δεν είναι σούπερ μάρκετ. Τα κόμματα δεν είναι σούπερ μάρκετ. Δίκιο είχε ο κ. Παπάς που το λέει αυτό. Και εγώ έχω δίκιο. Αυτό το ρίχνουμε όλων. Δεν μπορεί δηλαδή ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όχι, είναι άποψη κάθε κόμματος. Η άποψη όμως της κοινωνίας είναι, αφού είναι αυτός που είναι, γιατί δεν το βάζεις στην κάλπη να το κερδίσεις. Τέλος πάντων, ενός μεγάλου κομματιού της κοινωνίας. Οι δημοσκοπήσεις πάντως δίνουν ότι κακός είναι ο οπλισμός. Θα σας το πω διαφορετικά, μπας και συνεννοηθούμε. Τα κόμματα δεν είναι σούπερ μάρκετ. Αν ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης πάει αύριο στο ΠΑΣΟΚ ή στο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να είναι υποψήφιος. Απαντήστε μου. Είναι ένα χρόνο πρόεδρος. Απαντήστε του κόμματος, δεν μου απαντάτε. Εκλεγμένος αυτό από τον ένα χρόνο, ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό τον ένα χρόνο λοιπόν. Δεν πέρασε χθες από εδώ απ' έξω. Πέρσι πέρασε απ' έξω. Ναι. Δεν τον ήξερε κανείς. Πέρσι αυτό. Πέρσι. Τώρα πια είναι ένα χρόνο πρόεδρος. Δεν έγινε πολιτική διαδικασία και ήταν ένα χρόνο πρόεδρος που οι θέσεις που έχει διατυπώσει είναι πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία παρά στον προοδευτικό κόσμο. Όχι στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει στον προοδευτικό κόσμο. ΣΥΡΙΖΑ να θυμίσω. Να θυμίσω. Καλά, ποιοι πανηγυρίζουν, θα το δούμε στο συνέδριο. Επικαλόταν παραδείγματος χάρη τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Όσες φορές προκλήθηκε να μιλήσει η βάση του ΣΥΡΙΖΑ για δημοψηφίσματα, για οποιοδήποτε θέμα, ακόμη και τώρα στο συνέδριο, βγήκε να προτείνει να πάμε στη βάση του ΣΥΡΙΖΑ. Βγήκε και είπε, είμαι πρόεδρος. Ο νόμιμα εκλεγμένος, λες και τα κόμματα είναι εταιρείες και θα πάνε στα διοικητικά δικαστήρια για να λύσουν τις όποιες τους διαφορές, έστειλε εξώδικο, έχει διατυπώσει μία σειρά από θέσεις, οι οποίες δεν είναι στο ευρύτερο πλαίσιο του προοδευτικού κόσμου. Αυτό για το business friendly λέτε εσείς τώρα. Όχι, αυτό είναι το τελευταίο. Είπε το ΝΑΤΟ ότι είναι η αμυντική συμμαχία. Στο πέρσι έχει πει, ναι. Και φέτος. Το επανέλαβε. Έτσι ξεκίνησε. Το επανέλαβε. Δεν κάνω λάθος. Το επανέλαβε. Μα με συγχωρείτε, αλλά επειδή κανείς δεν μπορεί να τον παρακολουθήσει τι λέει και τι πιστεύει. Γιατί τα αναιρεί την άλλη στιγμή. Την άλλη στιγμή. Χθες είπε ότι, παραδείγματος χάρη, ότι μετά την Αλέξη Τσίπρα δεν παραιτήθηκε κανείς. Δεν του έκανε μετά τις ευρωεκλογές για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Κανένα κριτική. Αυτόν τον κόσμο, θα μας τρελάνει, δηλαδή. Αυτόν τον κόσμο που στηρίζει τον κύριο Κασελάκη δεν τον θέλετε στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί καταλαβαίνω ότι εσείς στρέφεστε και απέναντι στον κόσμο. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί και τα λοιπά. Που στηρίζει τον Κασελάκη. Προφανώς. Και είδαμε ποιοι είναι όλοι αυτοί και τέτοια. Προφανώς δεν στρεφόμαστε εναντίον του κόσμου που στηρίζει τον Στέφανο Κασελάκη. Είναι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Εκτός από περιπτώσεις που με τη συμπεριφορά τους προσβάλλουν και τον εαυτό τους. Δηλαδή, αν δούμε τα μέλη που έκαναν τα έσχη που καταγράφηκαν χθες. Και που πήραν δημοσιότητα, προφανώς αυτός δεν νομίζω ότι κάποιο κόμμα τους θέλει να τους έχει στάξει. Δηλαδή άνθρωποι που τραμπουκίζουν, που χειροδικούν μέσα σε ένα δημοκρατικό κόμμα την μέρα που γίνεται μια εκλογική διαδικασία, δεν τους θέλει κανείς. Καταλαβαίνουμε όμως την Παρασκευή ότι μόνο την Παρασκευή θα καταλάβουμε τελικά ποιος ελέγχει το συνέδριο, ας το πούμε έτσι. Εντάξει. Όχι. Δεν ελέγχει. Μισό λεπτό. Ναι. Έλα, Τάσο. Για πες μας, Τάσο. Θα προηγηθεί η νομιμοποίηση των συνέδρων από την Επιτροπή. Αυτό που λέει ο Κώστας, δεν ήταν. Ναι. Εδώ λέει. Εάν η πλευρά Κασελάκη εκεί θεωρήσει ότι γίνονται κοψίματα, μπορεί να καταγγείλει τη διαδικασία και να μην πάει στο συνέδριο. Σωστό. Το έχουμε και αυτό, ναι. Αυτό είναι. Το έκανε χθες το βράδυ. Σωστά. Εδώ λέει. Το διαβάζω. Το έκανε χθες το βράδυ. Η ενεργοποίηση Επιτροπή Έκδοση Πιστοποιητικών Κοινωνικών Φρονημάτων για να κοπούν εκλεγμένοι σύνεδροι είναι μια πράξη που δεν έχει επιστροφή. Μα γυρίζει σε σκοτεινά χρόνια τη μετεμφυλιακή δεξιά και θα αποτελέσει κοιλίδα που θα μείνει για πάντα σώμα τη αριστερά. Νομίζω ότι θα το πει στον κύριο Αντώναρ αυτό και στον κύριο Σπιωτόπουλο και θα συνεδριάσουν όλοι μαζί να συνεδριάσουν να μα πούν για τη μετεμφυλιακή Ελλάδα. Σε σχέση με το τι έκανε η αριστερά. Εσείς λέτε δηλαδή ότι μπορεί να υπάρξει περίπτωση να καταγγείλει τη διαδικασία και να αποχωρήσει. Το έκανε ήδη χθες. Ο κύριος Κασελάκης αυτό που κάνει συνειδητά είναι να υπηρετεί με τις πράξεις του τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μία μέρα πριν ή λίγες μέρες πριν
προετοιμάζει το άλοθη που θα έχει για να συνεχίσει την καταστροφική του πολιτική, δεν θα τον ακολουθήσουμε. Ας κάνει ό,τι θέλει. Έχει νοικιάσει γραφεία. Είναι έτοιμος ο άνθρωπος. Ακούω διάφορες προτάσεις από ανθρώπους που δεν είναι μπλεγμένοι στα ισοκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, που καλούν τις δύο πλευρές να πάνε σε ένα βελούδινο διαζύγιο. Στα βελούδινα διαζύγια μοιράζει την περιουσία. Σωστά. Χωρίς εντάσεις και ενστάσεις. Εδώ πώς θα μοιραστεί η περιουσία, γιατί υπάρχουν κτίρια, υπάρχουν μέσα ενημέρωσης, υπάρχει κρατική επιχορήγηση. Κύριε Παπά, μάλλον δεν έχουμε γνωριστεί τόσα χρόνια. Διότι κάποιοι άνθρωποι έχουν μια πορεία και έχουν δείξει αν τους ενδιαφέρουν οι καρέκλες, η περιουσία των κομμάτων και οι κομματικές θέσεις. Και δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να γκριζάρει αυτή την εικόνα. Πολλό δε μάλλον σε άνθρωπο σαν τον Στέφανο Κασελάκη, που αυτό που έχει δείξει είναι ότι μόνο αυτό τον ενδιαφέρει. Να ρωτήσω κάτι. Πώς εξηγείτε το γεγονός, κύριε Σπίριτζη, το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς που σήμερα είναι αντίπαλοι και φανατικοί αντίπαλοι του κ. Κασελάκη ήταν υποστηρικτές του στην προηγούμενη φάση. Σωστά. Στην κρίση που έγινε με τη διάσπαση με τη Νέα Αριστερά. Νομίζω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ γίνανε διαδοχικά λάθη ξεκινώντας από την προηγούμενη τετραετία, δηλαδή πρώτου 23, υπήρχε μια τακτική. Επί Τσίπρα, δεν το λέτε. Επί Τσίπρα, ναι, όχι, δεν έχω πρόβλημα. Το έχω πει και στον ίδιο και το έχω πει και δημόσια. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι μετά την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα συνεχίστηκαν ακόμη μεγαλύτερα λάθη. Ένα από αυτά ήταν ότι δεν πήγαμε σε μια πολιτική διαδικασία, σε μια συνεδριακή διαδικασία, να συζητήσουμε, να βρούμε συγκολητικές ουσίες και να συμφωνήσουμε πολιτικές. Και σε αυτό έχουν ευθύνη και οι άνθρωποι που στήριξαν τον Στέφανο Κασελάκη και οι πρώην συντροφοί μας που έφυγαν και είναι στην αριστερά. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν έγινε αυτή η πολιτική διαδικασία και πήγαμε σε μια απολύτικη διαδικασία εκλογής Προέδρου, επειδή ήταν η πόλωση μεγάλη, αλλά ήταν πολιτική πόλωση. Ήταν πολιτικές οι διαφωνίες που υπήρχαν. Πάρα πολλοί επέλεξαν τη στήριξη του Στέφανου Κασελάκη προκειμένου να μην βγει η Έφη Αξιόγλου που το θεωρούσε δεδομένο. Και αυτό μας οδήγησε εδώ. Το ότι αυτοί οι άνθρωποι λειτουργήσαν δίπλα στον Στέφανο Κασελάκη, τον στήριξαν, τον έσωσαν στο συνέδριο που έγινε το Φεβρουάριο. Και είδαν ότι με αυτόν τον άνθρωπο. Που απερίφθη η πρόταση Τσίπρα. Αλλά αυτή. Που απερίφθη η πρόταση Τσίπρα. Ακριβώς. Απέναντι στον Τσίπρα, στον οποίο μνήουν όλοι. Ναι. Αυτοί όμως είναι υποψήφοι πρόεδροι. Για να απαντήσω τον κύριο Παπά. Και βγήκαν απέναντι στον Στέφανο Κασελάκη. Αυτό αποδεικνύει αυτά που σας έλεγα πριν. Ότι αυτός ο άνθρωπος το μόνο σχέδιο που υπηρετεί είναι τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει μία τακτική που έχει προσβάλει όλα τα μέλη των οργάνων. Με τη συμπεριφορά του. Ξέρετε με τι αυτά όμως, που έχει πει. Παρακολουθούμε ζωντανή σύνδεση τη ρευστοποίηση ενός κόμματος μέχρι πριν λίγα χρόνια. Μέχρι πριν ένα χρόνο ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και τώρα είναι θεσμικά. Αλλά κυβέρνησε τη χώρα, ρε παιδιά. Τι εννοείται και τώρα είναι θεσμικά. Και τώρα είναι. Αυτό λέω. Δεν έχει θεσμικά και μη θεσμικά. Όχι, θεσμικά είναι, ας γιατί στην κοινωνία δεν ξέρω αν είναι. Αξιωματική. Να με συγχωρείτε. Αλλά εδώ βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις. Έχει φτάσει στον πάτο. Έχει φτάσει. Αυτό θα μου επιτρέψετε και πάλι να αναφερθώ σε προηγούμενες προτάσεις που έχω κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εγώ έχω πει ότι κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή από μόνο του δεν μπορεί να αποτελέσει την εναλλακτική πλειοψηφική πρόταση της κυβέρνησης. Ναι. Και πρότεινα το δημόσιο διάλογο, ένα πολιτικό συμφωνημένο πλαίσιο για συνεργασία. Λοιπόν, πώς αντιμετώπισε αυτή την πρόταση ο Στέφανος Κασελάκης? Τι είπε? Ότι είναι πρόταση της διαπλοκής. Μετά την εκλογή Ανδρουλάκη, αυτή η πρόταση είναι στο τραπέζι. Βεβαίως είναι στο τραπέζι. Διότι αυτή ήταν η πρόταση που την άκουγε πολύ ο κύριος Βούκας. Ο κύριος Ανδρουλάκης την είχε απορρίψει. Την είχε απορρίψει και το 2019. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω, κάποιοι από τους υποψήφιους προέδρους. Ναι, ο Κασελάκης την απορρίπτει. Δεν μπλέκομαι. Και ο Πολάκης την απορρίπτει, από ό,τι καταλαβαίνω. Ο κύριος Σπίριτς κάνει μια πολιτική πρόταση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ακουμπάει πολύ στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούγεται. Στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, πλειοψηφική. Στη βάση του. Από τις μετρήσεις τουλάχιστον. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο κύριος Ανδρουλάκης την έχει απορρίψει. Έχει πολιτικό ρεαλισμό αυτή η πρόταση σήμερα? Δεν νομίζω ότι ούτε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ούτε άλλος τέλεχος του ΠΑΣΟΚ ή της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης έχει πρώτο μέλημά του το τι θα γίνει
στο μικρό κόσμο του κόμματός του. Λοιπόν, είναι πολύ σύντομες, πολύ λίγες ημέρες που εκλέχθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και με απλή αναλογική είπε όχι. Πρέπει να έχει πολύ δύναμη ο κ. Κασελάκης όμως για να δημιουργεί όλα αυτά που λέτε. Ποια όλα αυτά. Να έχει πολύ δύναμη στον χώρο. Για το Πασόκ μιλάμε τώρα. Αφήστε το Πασόκ τώρα. Εδώ μιλάμε. Αυτή την πρόταση την έχετε κάνει. Όχι, αυτά. Πρέπει να έχει πολύ δύναμη. Ναι, αυτό απαντάω. Για αυτό που λέω. Σα θυμίζω, κύριε Κασελάκη, με απλή αναλογική. Λέω λοιπόν ότι και ο Νίκος Ανδρουλάκης και όλοι οι άλλοι, αφήστε τι έγινε τώρα που είχαν εκλογές. Και θα βρεθούν πρώτου διλήμματος αυτού, λέτε, ανεξάρτητα από τις δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι όλοι στο μυαλό μας έχουμε το πώς θα φύγει η καταστροφική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από τη χώρα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι. Υπάρχουν αυτή οι προϋποθέσεις, κύριε Σπίτι. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει θα φύγει με το ΠΑΣΟΚ. Δεν θα φύγει με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα φύγει με συνεργασία. Αυτή είναι η διαφορά. Και όσοι θέλουν να ακολουθήσουν το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε τρία χρόνια μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές. Γιατί θα αλλάξει ο Ανδρουλάκης. Θα δείτε τις δημοσκοπήσεις, θα τις δουν όλοι. Και θα αλλάξουν τα δεδομένα, λέτε. Θα πορευτούν. Μία χρήση. Έχει ξαναγίνει αυτό, έτσι. Έχει ξαναγίνει. Όταν βγήκε ξανά ο Νίκος Ανδρουλάκης, με συγχωρείτε, δεν ήταν στα ίδια δημοσκοπικά ευρήματα. Ναι, αλλά δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στα ίδια. Και δεν έχει σημασία. 25 ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 25. Και μέσα στο Φλεβάρι Μάρτιο ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 9%. Τάσο, μία κουβέντα για να κλείσουμε. Ναι, κύριε Σπίτι, υπάρχουν οι προϋποθέσεις σήμερα στην Ελλάδα, στο πολιτικό σκηνικό, να γίνει κάτι σαν αυτό που έγινε στη Γαλλία, ένα λαϊκό μέτωπο. Ακούστε, κύριε Παπά, αν ήσασταν, αν θυμάμαι καλά, παρακολουθήσατε την εκδήλωση που έγινε στο Ινστιτούτο Τσίπρα, όπου μίλησε ο κύριος Ολάντ και πολλοί άλλοι. Τι είπε ο κύριος Ολάντ? Ούτε εγώ ήθελα να συνεργαστώ, ούτε να κάνω παρέα, ούτε να κάτσω να συζητήσω με τον κύριο Μελάνσον. Αλλά προείχε το συμφέρον του γαλλικού λαού, της χώρας, και να φύγει στην δυτική παράταξη από την κυβέρνηση. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό θα επικρατήσει και στη δική μας χώρα, γιατί αν δεν επικρατήσουν οι λογικές που επικράτησαν στη Γαλλία, θα επικρατήσουν οι λογικές που επικράτησαν στην Ιταλία και στην Ολλανδία. Δηλαδή η ακροδεξιά να παίξει το δεύτερο πόλο του πολιτικού συστήματος. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τρεις. Να είστε καλά. Καλημέρα. Κύριε Σπίρτζη, θα τα πούμε. Συντόμως. Θα τα πούμε. Όποτε θέλετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνέδριο πρέπει να μιλήσουμε οπωσδήποτε. Ναι, δεν πρέπει. Να δούμε τι έγινε. Καλά, καταρχάς να επιβεβαιωθώ για μια ακόμη φορά και μετά το συνέδριο, έτσι. Σωστό, βέβαια. Να δούμε, θα γίνει. Ναι. Για να δούμε αν θα έρθει ο Κασελάκης στο συνέδριο, όπως λέτε. Και να δούμε και πώς θα γίνει το συνέδριο. Μπορεί και να μην έρθει. Ο Κώστας και ο Τάσος, να δούμε και με ποιους συνέδριους θα γίνει το συνέδριο. Είναι θέμα. Το δεύτερο crash test, πάντως, το δεύτερο crash test θα είναι αν πάνε ομαλά στο συνέδριο, όλες οι πλευρές, η εκλογή προεδρείου του συνεδρίου. Σωστό, ποιος θα είναι πρόεδρος. Η εκλογή προεδρείου γίνεται συνενετικά. Εδώ δεν νομίζω ότι θα γίνει συνενετικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά.